Γεια σας φίλες και φίλοι του Κοτσόβολου και της τεχνολογίας και του Try Me. Wow! Κουνάει, τι κάνετε? Κουνάει και κεφάλι. Κουνάει και κεφάλι. Και φρύδια. Κλείνω μάτι. Κλείνω μάτι. Λοιπόν, όπως μπορείτε να καταλάβετε, σήμερα, στο ολόβρισκο επεισόδιο του Try Me, Παρασκευή, σήμερα είναι η επίσημη ημερομηνία λανσαρίσματος των καινούριων Samsung Galaxy S9 και S9 Plus. Και σήμερα μπορούμε να κάνουμε μια πολύ καλή πρώτη δοκιμή των δύο καινούριων flagship τηλεφώνων. Να σας δείξω όλες τις διαφορές που έχουν σε σχέση με τα S8 και S8 Plus, σε σχέση με το Note, τις διαφορές μεταξύ τους, γιατί έχουν διαφορές και μεταξύ τους. Η Samsung άκουσε όλους εμάς που φωνάζαμε πέρυσι ότι ο αισθητήρας του τακτυλικού αποτυπώματος ήταν σε λάθος θέση και τον έβαλε κάπου κάτω, Άλεξ. Ναι! Πες τα, χρυσόστο με! Τα καινούρια τηλέφωνα, έτσι, και στο S8, και στο S9 και στο S9 Plus, ο αισθητήρας του τακτυλικού αποτυπώματος έχει πάει ακριβώς κάτω από την κάμερα. Η δεύτερη διαφορά που έχει. Πόσο βρώμικο το έχω. Εδώ πέρα είναι S8 Plus και εδώ πέρα είναι S9 Plus. Όπως μπορείτε να δείτε, το design είναι πάνω κάτω το ίδιο. Ωστόσο, η Samsung έχει καταφέρει έτσι, και έχει μικρύνει ελάχιστα τις διαστάσεις. Το design είναι πάνω κάτω το ίδιο, αλλά είναι λίγο πιο μικρό, λίγο πιο κοντό. Στο πίσω μέρος έχει προσθέσει δεύτερη κάμερα, θα σου μιλήσω για αυτό. Πού είναι η δεύτερη, δεν βλέπω. Εδώ είναι η δεύτερη. Στο δικό σου δεν έχει δεύτερη κάμερα, δεν κόλλησαμε κάμερα. Ναι, έτσι. Και ο αισθητήρας του δαχτυλικού αποτυπώματος έχει πάει εδώ από κάτω, το οποίο είναι πιο εύκολο όταν το πιάνεις το τηλέφωνο στο χέρι, να το βάλεις πάνω για να ξεκλειδώσεις. Επειδή λοιπόν πολλοί κόσμοι μπορεί να μην βολεύεται να χρησιμοποιήσει το δάχτυλο για να ξεκλειδώσει τη συσκευή με δαχτυλικό αποτύπωμα, έτσι. Ουσιαστικά έχει βελτιώσει η Samsung τον τρόπο που χρησιμοποιείς το πρόσωπο και τα μάτια για να κάνεις το ξεκλείδωμα. Έχει έναν καινούριο τρόπο, ο οποίος συνδυάζει την αναγνώριση της σύρυδας που υπήρχε μέχρι τώρα σε συνδυασμό με την αναγνώριση προσώπου που κάνει η μπροστινή κάμερα. Αναγνώριση του προσώπου, ναι. Μέχρι τώρα είχαμε την σύρυδα, η οποία άνοιγε. Εγώ το κλειδώνω, ξεκλείδωσε. Το είδες. Ναι. Βλέπεις εδώ. Το ανοίγω. Με κοιτάζει, ξεκλείδωσε. Θα δείξω και δύο νουμεράκια εδώ πέρα του AnTuTu Benchmark, επειδή πολλοί ρωτάτε. Το οποίο μετράει τις επιδόσεις των συσκευών. Έτσι. Και τα νούμερα αυτά ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο. Είναι η έκδοση 7 του AnTuTu. Αυτό είναι το S9 Plus με 248.947. Και αυτό εδώ πέρα είναι το μικρό, το S9. Το οποίο. Α, κάτσε να ξεκλειδώσει. Τι είναι το AnTuTu, 244.725. Υπάρχει διαφορά στο hardware μεταξύ των δύο συσκευών. Καθώς αυτό το S9 Plus. Έχει 6 GB μνήμης, ενώ αυτό έχει 4 GB μνήμης, το S9. Έτσι, ίδιος αποθηκευτικός χώρος, 64 GB. Έχει. Και δυνατότητα να βάλεις κάρτα μνήμης microSD μέχρι 400 GB. Είναι δίκαρτα και τα δύο. Μέσα και ταινία. Καινούριος επεξεργαστής, ο καινούριος έξυπνος επεξεργαστής της Samsung. Ακόμα πιο γρήγορος με ακόμα καλύτερη κατανάλωση ενέργειας. 5,8 inch στο S9, 6,2 inch στο S9 Plus. Ίδια ανάλυση WHD Plus. Ανανεωμένη Super AMOLED οθόνη. Ανανεωμένη. Ναι, τα λέω όλα αυτά τώρα. Για να πάμε στα εντυπωσιακά. Στα εντυπωσιακά. Η Super AMOLED οθόνη που έχουν και τα δύο είναι πιο φωτεινή σε σχέση με την προηγούμενη. Το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Samsung αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη εταιρεία που φέρνει σε τηλέφωνο κάμερα. Ναι. Φασικά, πρώτον το πιο φωτεινό φακό σε κάμερα. Ναι. Έτσι, ναι. F1,5. Ναι. Έτσι, και δεύτερον, φακό με μεταβλητό διάφραγμα. Μέχρι τώρα τα. Θα σου δείξω αμέσως τώρα. Ουσιαστικά αυτός είναι ο φακός, ο βασικός, έτσι. Είναι στο F1,5 και F2,4, είναι μεταβλητό το διάφραγμα. Τι σημαίνει αυτό? Άμα δεις εδώ πέρα μαντό εδώ, θα ανοίξει και θα κλείσει το διάφραγμα. Τώρα ανοιχτό στο F1,5, εντάξει. Ναι. Το είδες που κουνήθηκε? Όχι. Α, τώρα το βλέπω που κουνιέται. Το βλέπεις? Ναι, ανοίγει και κλείνει. Ανοίγει και κλείνει. Έλα από εδώ τώρα για να καταλάβεις ποια είναι η διαφορά. Ουσιαστικά η Samsung έχει τη δυνατότητα. Κάτσε εκεί. Εντάξει, θα βγάζουμε φωτογραφίες. Βλέπεις εδώ πέρα, έχω βάλει τη χειροκίνητη ρύθμιση εγώ, Άλεξ. ISO 200, F2,4, στα 1,125 δευτερόλεπτα. Και εδώ πέρα μπορώ να πάω να το αλλάξω και να το βάλω 1,5. Βλέπεις που το φωτίζει. Ουσιαστικά στο F1,5 μπορείς να βγάζεις φωτεινές φωτογραφίες. Και άμα πας, ας πούμε, σε ένα σκοτεινό χώρο, έτσι. Άμα πας σε έναν χώρο έξω, όπου το φως είναι πολύ δυνατό, αντί απαραίτητα να προσπαθείς να μειώσεις το ISO στο ελάχιστο ή να αυξήσεις την ταχύτητα του κλείστρου όσο περισσότερο γίνεται, έτσι, μπορείς να πας να κλείσεις το διάφραγμα όπως ακριβώς πας και κάνεις σε μια κανονική φωτογραφική μηχανή. Βλέπεις εδώ. Κοίτα εδώ. Όχι! Σβήστο! Όχι! Έλα εδώ, Άλεξ, το μεταβλητό διάφραγμα. Τι σημαίνει, είπαμε αυτό, μπορείς να το βάλεις στη χειροκίνητη ρύθμιση. Έτσι, μπορείς να το επιλέξεις εσύ στην αυτόματη ρύθμιση, αναλόγως πότε στο περιβάλλον το φωτισμό, καταλαβαίνει το software μόνο του τι πρέπει να κάνει και πότε πρέπει να κάνει. Στο S9 Plus, το οποίο έχει δύο κάμερες, όπως είχαμε κάνει και στο Note, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις δύο κάμερες είτε για να κάνεις zoom, έτσι,
είτε για να δημιουργήσεις, όχι, είτε για να δημιουργήσεις ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα όσον αφορά στο, κοίτα εδώ, στο background, εντάξει. Τι? Κοίτα εδώ να δεις. Άλεξ, βλέπεις εδώ πέρα πώς θολώνει το background. Εστία, αυτό εδώ πέρα είναι η λειτουργία εστίαση σε πραγματικό χρόνο. Οπότε εγώ κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Αυτό το έχει και το 8. Όχι. Μόνο το Note 8 το έχει, γιατί έχει δύο κάμερες. Εδώ πέρα ουσιαστικά χρησιμοποιεί τις δύο κάμερες για να το κάνει αυτό. Το Note 8, εσύ έχεις το Galaxy το S8. Ναι. Βλέπεις εδώ πέρα, Άλεξ. Ουσιαστικά χρησιμοποιεί τις δύο κάμερες, έτσι, για να πετύχει αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα του θολώματος. Του από πίσω. Του από πίσω του background, το οποίο μπορείς να το κάνεις, έτσι, και αφού βγάλεις τη φωτογραφία να το αλλάξεις. Το βλέπεις εδώ, κοίτα πόσο ωραίο είναι. Και σε φωτογραφία και σε βίντεο. Όχι, σε φωτογραφία μόνο. Βλέπεις πόσο ωραίο είναι εδώ πέρα. Ξεκολλάει. Ξεκολλάει τελείως και μπορώ από εδώ κατευθείαν να πάω και να το αλλάξω. Μπορώ να διαλέξω τις δύο φωτογραφίες. Βλέπεις. Mm-hmm. Αυτή είναι η μία είναι η ευρυγόνια και η άλλη είναι η κοντινή. Αυτό που μου έλεγες που έχεις στη φάτσα σου και σε έβγαλες. Ναι, ναι, αυτό που ξεκινήσαμε λοιπόν στην αρχή είναι μια καινούρια λειτουργία. Τώρα θα το φτιάξουμε σε σένα, ναι. Εντάξει. Είναι μια καινούρια λοιπόν λειτουργία που έχουν τα τηλέφωνα σε συνδυασμό με το software και την προσθενή την κάμερα και λέγεται AR emoji. Ναι. Εντάξει, αυτό το AR emoji δημιουργεί ένα emoji του εαυτού σου. Ναι. Το οποίο. Πάτσε να φτιάξω ένα καινούριο emoji, το οποίο ναι. Θα είσαι εσύ. Ωραία. Άσχημη. Τώρα θα σε φτιάξει. Είσαι κορίτσι, εντάξει. Γυναίκα. Επόμενο. Α! Έλα εδώ! Όχι, όχι. Τι ώρα ήταν αυτή. Κοίτα, μέχρι και εδώ πέρα η ελιά που έχει εδώ πέρα, στην έχει βάλει. Συγγνώμη, το πηγούνι το έχει δει που μου έχει κάνει εδώ πέρα. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Τι ρούχα είναι αυτά, ρε Μαδοκατέλα. Τώρα θα τι αλλάξουμε τα ρούχα. Μα τι είναι αυτό. Πού ήσουν, Εκκλησία. Έχει βγάλει άσχημη πολύ. Πολύ άσχημη. Πολύ άσχημη. Για να σε δω. Για μίλα. 1, 2, 3. Για μίλα, ρε Μαδο. 1, 2, 3, 4. Ανοίγω κλειστά τα μάτια, σε παρακαλώ πολύ. Έτσι, πετάρισε τα λίγο. Έλα, κλείστο ένα μάτι. Κλείστο άλλο μάτι. Κατέβασε τα φρύδια σου. Σήκω τα μαλλιά πίσω να σε βλέπει τουλάχιστον λίγο καλύτερα. Δεν θέλω να με βλέπει τόσο άσχημα. Κατάρισε, έλα, θα ξαναφτιάξουμε. Εμένα μου θυμίζει μια γριά. Επίσης, έχει κι άλλα emoji, έτσι, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις. Κοίτα τα. Στα έφτιαξε εδώ πέρα. Τα οποία αυτά εδώ πέρα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στα διάφορα social media και στα διάφορα messaging applications και να τα στείλει έτσι. Κοίτα. Θα δημιουργεί κατευθείαν αυτά και τα βάζει μέσα. Συγγνώμη, έχω εγώ τέτοιο στόμα. Τόσο τεράστιο. Δεν κάθεσαι να βγάλει καλή φωτογραφία, Μαντώ. Στο βίντεο έχουμε πολλές βελτιώσεις στο τηλέφωνο. Το γεγονός έχουμε καταρχάς ανάλυση 4K 38-40-21-60-60 fps. Εντάξει. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι έχει super slow motion video σε συνδυασμό με τον καινούριο αισθητήρα που έχει, με ενσωματωμένη μνήμη ο καινούριος αισθητήρας, για να μπορείς να βγάζεις super slow motion video 720p στα 960fps. Εντάξει, τι σημαίνει αυτό? Έλα εδώ τώρα να δεις τι θα κάνουμε εδώ. Για να βγάλεις super slow motion video, έτσι, χρειάζεται, να το ξέρετε κι εσείς, πάρα πολύ φως. Για να βγάλεις, όχι, εδώ θα έρθεις, ναι. Θα φέρω και ένα φως ακόμα, χρειάζεται πάρα πολύ φως για να μπορείς να το βγάλεις χωρίς να είναι σκοτεινό, γιατί κατεβάζει πάρα πολύ την ταχύτητα του κλίστρου για να βγει σωστά το βίντεο του super slow motion. Οπότε φως. Θέλεις πάρα πολύ φως, το καλύτερο το πετυχαίνεις όταν είσαι σε εξωτερικό χώρο με φυσικό φωτισμό του ήλιου. Εντάξει, εμείς καταφέραμε εδώ πέρα κάποια ωραία πραγματάκια. Ουσιαστικά χρησιμοποιεί αυτόν τον αισθητήρα η Samsung και μπορεί και τραβάει βίντεο διάρκειας 0,2 δευτερολέπτων. Τόσο είναι το χρόνο που το τραβάει. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Το πετύχαμε, νομίζω. Νομίζω το πετύχαμε και το κάψιμο του μαλλιού. Για να δούμε τι κάναμε εδώ πέρα. Έχουμε και άλλα πειράματα εδώ. Που μυρίζει καμένη κότα. Μύρισε, φίλε. Έλα να δούμε τι κάναμε εδώ. Πάμε στο επόμενο. Το πετύχαμε πουθενά. Βάζει και μουσικούλα. Ναι, βάζει κατευθείαν τη μουσικούλα. Πάμε στο επόμενο. Για πάμε εδώ. Το πετύχαμε εδώ. Έλα. Έλα. Δεν νομίζω ότι το πετύχαμε. Έλα. Ω! Το χάσαμε για λίγο. Πάμε στο επόμενο. Πόσα κάναμε, ρε παιδί. Πολλά. Κάπου το πετύχαμε, κάπου. Για να δούμε. Εδώ πέρα νομίζω ότι το άναψες καν. Ναι. Ναι. Τζούφιο. Καψούλη. Νομίζω στο τελευταίο το πετύχαμε. Για να δούμε. Να το φαίνεται. Αργήσαμε λίγο. Δεν πειράζει, ωραίο. Εντάξει, όταν το έκανα εγώ μόνο μου στο άλλο. Σαν ηθέστιο. Για το, για το. Το βλέπεις εδώ. Το είδες το μαγικό. Ναι. Το είδες το μαγικό. Να σου slow motion βίντεο στα 960fps. Έλα εδώ τώρα. Slow motion βάζει αυτό τις μουσικές που θέλει. Ναι. Μπορώ και εγώ να βάζω. Βάζει τις μουσικές που θέλει. Μετά, άμα το βάλεις στον υπολογιστή, μπορεί να βάλεις ό,τι θέλεις εσύ. Εντάξει. Άλλη στην πρωτοψάλτη. Έλα εδώ τώρα. Θέλω να κάνεις ένα πείραμα ακόμα. Έχει εδώ πέρα τη δυνατότητα αυτόματης
να ξεκινήσει, να μην παλεύεις εσύ να το πετύχεις στα 0,2 δευτερόλεπτα. Ναι. Να το κάνεις αυτόματα, βάζοντας το εδώ πέρα, ουσιαστικά με το που θα δει μια γρήγορη κίνηση, να πάει να το γράψει. Είναι καλύτερα. Έτσι. Να το ρίξω. Ωραία. Ναι, σιγά σιγά. Ένα, δύο, τρία, ρίχτω. Ωραία. Έλα. Ωραία. Βάζει μου σκουλά. Ας την ώρα πάνω να το ρίξει. Οπ. Κοίτα εδώ. Αχ. Έλα. Κοίτα πως έχει σταματήσει. Κοίτα που έχει μείνει. Αχ. Το χάσε, μωρέ, για λίγο. Εντάξει. Καλό Σαββατοκύριακο, αν μας βλέπετε Παρασκευή. Ρωτάμε τον Δημήτρη για χρώματα. Τώρα η μπλούζα μου θα μας πει ότι είναι κίτρινη. Η μπλούζα μου τι είναι, ροζ δεν είναι. Ροζ. Έτσι, αγαπημένη, παιδιά. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Ο Δημήτρη. Άντε πάλι, άρχισε τις αναμαλίες μας και τους πολίτες. Θες να δούμε κανονικά τον εαυτό μου τώρα. Όχι, πιο ωραίος είναι αυτός. Γιατί, τι εννοείς είναι πιο ωραίος αυτός. Είναι λίγο πολύ πακιστά ωραία. Του Samsung, you can never go back. Κόντο, κόντο, κόντο. Μην τα βάλεις αυτό με τίποτα να μας αποκληρώσει. Ωραία. Όχι, μη, μη, σβήστε σωμάτα. Σταμάτα να τις δείξουμε εδώ πέρα. Ούτως ή άλλως θα τις πάρω από εδώ μέσα. Δεν θέλω. Σβήστε, σβήστε.